Σήμερα βρισκόμαστε στο συνεργείο της Greece Performance για να σας αποκαλύψουμε το ένα και μοναδικό όχημα το οποίο θα αντιπροσωπεί την ομάδα των Greece Brothers για το έτος 2023-2024 και μέχρι τότε. Out of this world, give us some space. Boss, bother, let you set the pace. I wanna get in, it look like a safe. Straight from the Middle East, lit like a rocket. Give me a bit, I'm a bit, I'm a rocket. Feeling like Rocky, fit in my pockets. Bipolar, man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my greens like it's broccoli. I ain't trying to ball on the budget. Man, I got drip like a hole in the bucket. Pull up with a coupe, they wish they were driving. I'm just trying to get myself to the top. Seeing myself getting top in the parking lot. In the lay in the drop top. Get that money like chop chop. Got your bitch. Σα βλέπετε ένα BMW 2 από 87 που μπήκε σε αυτή όλο από εμάς. Εγώ θέλω φως για να συνεχίσω την παρουσίαση. Κάπου το κάπο βλέπουμε ένα κινητήρα. Προκειότα 2αζ-εφέψιλον, ίδιο με το αλφαζίτα 86. Τα ίδια ακριβώς μηχανικά μέρη, ίδιο σασμάν, ίδιος κινητήρας. Τουρμπίνα λίγο μεγαλύτερη, λίγο διαφορετική στον ενός λόγω του ότι είναι διαφορετικό το αμάξιμα. Έχει γίνει, πιστεύω, ξέρω ότι έχει γίνει από εμάς, οπότε θα το εκτιμήσω παραπάνω, μια πολύ καλή δουλειά. It is what it is, it's not what he wants. Got nothing but love cause I'm cheap with the trust. So keep everything on the hush. Big moves like an elephant, my shit is nuts. I'm about to be rich, feel it in my guts. Ένα ταπόδι το οποίο έχει φτιαχτεί από εμάς, συγκεκριμένα από τον μπαμπά, τον κύριο Μιχάλη. Τουρμπίνα 6466 Gen 3. External dial, intercooler. Έχουμε πάρει και ψέλη CSF που έχουμε φτιάξει εμείς τα κουτιά. Σκάστρες RTNG όπως όλα μας τα οχήματα. 2 παρακαλώ, γιατί έχουμε μεγάλα πολλούς αέρες από την τουρμπίνα. Εισαγωγή και αυτή RTMG, σχεδίαση πονάκι από το TGS, όπως και προσήγηση τροχούς δεν αναφέραμε πριν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κολλημένη από τον Δημήτρη Καράμερο, τον ευχαριστούμε και αυτόν πάρα πολύ. Έχουμε βάλει ένα ψυγείο από Σίλβια, έχει κάτι από Nissan. Όλα αυτά εδώ τα δοχεία του καυσίμου, οι κολλήσεις όλες αυτές εδώ, ό,τι βλέπετε κόλλημα εκτός από την πολλαπλή είναι από εμάς και η μπεκέρα είναι φτιαχτεί από εμάς, γιατί δεν υπάρχει στο εμπόριο για αυτό το κινητήρα. Υπήρχε μέχρι πριν κάποια χρόνια, έχουν καταργηθεί. Προστασίες εδώ έχουμε κάνει αρκετές για να προστατεύσουμε. Εδώ πίσω έχουμε τα δοχεία για χειρόφρενο, συμπλέκτη και φρένα, και εδώ είναι και το δοχείο του τιμονιού και η αντλία από κάτω. Έχουμε κάνει μια καλή προστασία εδώ και εδώ στο καπό. Τώρα να εγγραφούμε κάπου, έχουμε και εδώ από κάτω πίσω να φαίνεται και ένα θυμιάσιο. Βλέπετε που καταλήγουν οι σωλήνες και αυτό φτιαχτώ από εμάς. Έχουμε χρησιμοποιήσει μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το Corolla. Εξωτερική αντλία λαδιού. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που είχαμε με τη μετατροπή αυτή να βάλουμε το μοτέρ σε αυτό το σασί, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τη γέφυρα το μοτέρ. Οπότε η αντλία του λαδιού έπεφτε πάνω στη γέφυρα και βάλουμε εξωτερική. Χρησιμοποιώντας όμως το κάρτερ του κινητήρα, χωρίς να έχουμε εξωτερικό δοχείο όπως είναι τα ξηρά κάρτερ, απλά έχουμε βάλει μια αντλία λαδιού απ' έξω. Μέσα εσωτερικά στον κινητήρα είναι ίδια με το Corolla. Το body kit όπως είπαμε και πριν είναι ένα M2, είναι φτιαγμένο από την Τσεχία, Carbon Kevlar, από την ομάδα του Μάρκου του Ζάκουρη. Το καπό έχει φτιαχτεί από εμάς, Kevlar, ο ουρανός θα μπει σε λίγες ώρες. Όχι ότι δεν θα είναι κάμπριο, μη γράψετε ότι θα είναι κάμπριο. Ναι, όχι, θα είναι κανονικά κλειστό, δεν έχει κάμπριο και τέτοια. Βλέπετε ακόμα και οι ζάντες έχουν χρησιμοποιηθεί το Corolla, γιατί είναι από τις πιο ελαφρές που έχουν βρει. Στο εσωτερικό βλέπουμε ένα πολύ ωραίο κάσμα σαν το Corolla. Ωραίο ταμπλό πολυεστερικό. ECU Master αυτή τη φορά διαχείριση, εγκέφαλο Black. Samsung Assassin του Corolla. Το εσωτερικό έχει φτιαχτεί και αυτό από εμάς. Το Roll Gage. Όχι το Gage, μάλλον το έχουμε συγκολλήσει εμείς. Μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ στα μάξι. Εδώ είναι όλο τα μάξι με δύο. Ξέρω να το δείτε και από πίσω, όσο θέλετε το προχωρήσετε το βίντεο. Carbon πίσω τζάμι, Carbon πλαϊνό. Ανάζα μάκια. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο
περνάει από το χέρι μας αυτό το τελευταίο. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι κάνεις review ένα σπίτι που θα αγοράσει. Ναι, δεν νομίζω. Μα μπορείς να κινήσεις με σαν μάξι σπίτι. Σωστός, σωστός. Δεν μπορείς όμως να τρέξεις με το σπίτι. Το ρεζερβάρ ανοίγει από εδώ. Ανοίγει αυτό εδώ. Τώρα ετοιμάζουμε άλλο ένα κεύλαρ, ένα κάρμπον εδώ. Ναι, άλλο τζαμάκι. Εδώ πέρα. Εδώ γίνεται ο ανεφοδιασμός. Στη μετάδοση έχουμε χρησιμοποιήσει ένα διαφορικό με 3F36 το 210 το μεγάλο του κουτί. Έναν άξονα από την αυτοτεχνική. Μια άξονα Wild Hub. Wild Hub είναι τα πάντα πίσω. Στο προσινό σύστημα χρησιμοποιούμε και εδώ Lockit της Wild Hub. DC ανάλυση έχουμε προς πίσω. Κρεμαριέρα από το 46. Υπογόντιση στο τιμόνι έχουμε μια ηλεκτροϊδραυλική αδειλία από Opel. Νομίζω ότι εν ολίγης έχω καλύψει το όχημα. Τώρα παραπάνω λεπτομέρειες. Ωραία, τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πες μου πόσο βάζεις στο αμάξι από 1 μέχρι το 10. 11. 10. 11 σε τι, σε ομορφιά ή σε γενικό? Σε όλα, γιατί ξέρω ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τα αμάξι, δεν το έχω οδηγήσει ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο και οδηγικά και είναι και πολύ όμορφο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι λες. Εμένα δεν μου αρέσει, ελπίζω ότι ο κόσμος να σώσει τίποτα. Εσύ έχεις compact, με το γράψεις compact. Θα πω... Εντάξει, νομίζω με ισοπαίδες αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε το αμάξι που οδηγά ότι εντάξει τώρα ο Ηλίας δεν έχει και το καλύτερο γούστο να πούμε τώρα σε θέμα αυτοκινήτου. Και συνεχίζουμε στα αμάξι. Εντάξει, κάναμε και χθες φωτογράφηση. Άμα δείτε στα media τις φωτογραφίες εδώ πέρα, βγήκε ένα σχετικό πλανάκι από χθες. Που βρισκόμαστε στο σημείο της φωτογράφησης. Έχουμε το Σταύρο εδώ πέρα να βλέπει και να κάθεται. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Πατάκο να βγάζει φωτογραφίες. Δύο λόγια. Πώς, πήρε από το 1 μέχρι το 10 πόσο άσχημο είναι το αμάξι μας? Ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Δεν παρεξηγούμε εμείς εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή, Ναι. Είναι 3. 3? 3. Τόσο πολύ? Άσχημο ή ωραίο? 3. Αλλά τον ευχαριστούμε. Άμα δεν τον έχετε ξαναδεί από κοντά, έχει βγάλει και το βίντεο από το άλλο μετά 86. Το γκέ. Είχε καθίσει πίσω στο πόλο. Καπότε, έχει κινδυνεύσει τη ζωή του για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπείτε να δείτε την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Θα αφήσουμε ένα κάπου εδώ ένα link, ένα Instagram. Τώρα αφήνουμε να κάνει τη δουλειά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει να, μόλις τελείωσε η φωτογράφηση και έχει να μας κάνει μια δήλωση. Τώρα που βράδιασε, φαίνεται κούκλα, πανέμορφο, χωρίς ατέλειες. Μιλάμε. Αλλά θεωρώ το 3 το κάνω 9,5. Λοιπόν, οπότε Σταύρο να πηγαίνουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε σε αγώνες μόνο με βράδυ, δηλαδή κάτι τέτοιο. Εμείς δεν τρέχουμε το βράδυ, άλλο Σταύρο τρέχουμε τη μέρα. Δεν τρέχουμε το βράδυ. Ναι. Εντάξει, έχει μερικές ατελείς. Έχουμε να διορθώσουμε 2-3 πραγματάκια. Εδώ πέρα έχουμε να διορθώσουμε. Αυτό εδώ θα φτιάξουμε ένα άλλο καρμπονάκι. Ναι, αυτό μόνο. Πολύ καλό τα μάξι. Και θα φτιάξουμε και οροφή άλλη. Πολύ γρήγορα. Carbon. Πολύ γρήγορα τα μάξι. Πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση του αυτοκινήτου. Τις επόμενες μέρες έρχονται και άλλα βίντεο γιατί θα κάνουμε. Ναι. Αυτή ήταν η παρουσίαση του αυτοκινήτου. Όντως, καλά λέει ο Ηλίας. Συνέχισε. Θα σταματήσω εγώ.